που ήταν στο Υπουργείο. Αυτές οι κυρίες είναι επί Νέας Δημοκρατίας είχαν προσληφθεί. Σταθεί. Οπότε φταίει η Νέα Δημοκρατία που τους είχε προσλάβει και που τις διατήρησε ο ΣΥΡΙΖΑ για να έρθουμε στο Τζόκερ που πήγε ο εισαγγελέας για να βγάλει δύο παιδιά τα οποία ήταν κάτω από 18, που βγήκε υπουργός πολιτισμού και είπε ότι τις καταγγέλλω τις δύο κυρίες που δεν είχαν κανένα δικαίωμα να το κάνουν, που πήγε εισαγγελέας, κινητοποιήθηκε η αστυνομία, διακόπηκε η ταινία. Δηλαδή, χάνουμε τη σοβαρότητά μας. Κύριε Ρηγά, έχετε άποψη για αυτό το θέμα, γιατί εδώ. Για ποιο πράγμα που αλλάζει, για τον ΣΥΡΙΖΑ. Για τον Τζόκερ. Γιατί εδώ υπάρχουν και στελέχη από το κόμμα σας, τα οποία με δρυμύτατη κριτική ζητάνε την παρέτηση. Ζητάγανε και την παρέτηση της κυρίας Μενδώνη. Κυρία Κασιμάτη, ζητάει παρέτηση Χρυσοχοίδη και Μενδώνη και ο κύριος Τραγκούση λέει ότι θα φέρει το θέμα στη Βουλή. Βέβαια, η κυρία Μενδώνη, για να είμαστε ειλικρινείς, βγήκε προηγουμένως, καταδίκασε το γεγονός, είπε ότι αυτενέργησαν, θα κινηθούν οι διαδικασίες. Αυτές οι κυρίες όντως είναι υπάλληλοι του Υπουργείου Πολιτισμού στην, και μάλιστα σε επιτροπή που χαρακτηρίζει την καταλληλότητα των ταινιών. Αλλά δεν έχουν την δυνατότητα να ζητήσουν και να επιβληθούν κατά αυτόν τον τρόπο. Έτσι, μέτρα καταστολής. Και να μην επέμβει η αστυνομία. Δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Όπου δεν είχαμε μόνο την επέμβαση της αστυνομίας. Πήγε και η εισαγγελέας μαζί. Κύριε Παπαδάκη, ως γεγονός θυμίζει πίσω, αν έχω γυρίσω στα δικά μου χρόνια και ενδεχομένως και σε κάποιον άλλον από το πάνελ, θα θυμηθούμε τον Teddy Boys και η διαπόμπευση η οποία γινόταν, όχι εσένα πάντως, δεν λέω για σένα. Εγώ το θυμάμαι. Είσαι πολύ νέος. Το έχω ζήσει. Άρα λοιπόν, αυτό ως εικόνα και ως αντίληψη στη σύγχρονη εποχή να συζητήσουμε όλα, γιατί εγώ είμαι και εκπαιδευτικός, να συζητήσουμε όλα αν και τι επηρεασμοί υπάρχουν και πώς επηρεάζονται η νέα γενιά. Αλλά με συγχωρείτε, αν θεωρήσουμε, και το κλείνω γιατί θέλω μια πολύ μεγάλη συζήτηση να την κάνουμε, αν επηρεάζει τα παιδιά το Τζόκερ ή όχι, αν θα δούμε το τι εικόνες έχουμε συνολικά και το τι δέχονται, είτε από λόγο, είτε διαλόγου, είτε δια εικόνας, και μάλιστα και από το ίδιο τη συμμετοχή του πολιτικού συστήματος, θα έλεγα ότι δεν νομίζω ότι μας τιμάει να ανοίγουμε αυτό το θέμα. Τώρα, το δεύτερο έχει σημασία. Το δεύτερο έχει σημασία δεν είναι αν θα παραιτηθεί η κυρία Μενδώνη ή ο κύριος Χρυσοχοίδης. Το ερώτημα είναι πώς είναι δυνατόν σε μια τέτοια εποχή, στη σημερινή εποχή, να μπαίνει μέσα η αστυνομία, η όποια, δεν ξέρω ποιοι μπήκαν, γιατί μπήκαν και δεν βρίσκαν και το αστυνομικό, από το αστυνομικό τμήμα κάποιους πιο απλά ντυμένους ή οτιδήποτε άλλο να κάνει μια παράδειγμα. Πώς δεν θα μπαίνει όλη αυτή η εικόνα, δηλαδή, μέσα σε ένα δημόσιο χώρο, όπου, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι εικόνα η οποία τιμά μια δημοκρατία. Λέω λοιπόν ότι. Πιστεύετε ότι ήταν μεθοδευμένη αυτή η κίνηση. Δεν θα μπω. Ξέρετε πάρα πολύ, δεν μπαίνω σε λογικές αν είναι μεθοδευμένο ή δεν είναι μεθοδευμένο. Εγώ θα μπω ότι επιτρέπονται, αν θέλετε, να υπάρχουν τέτοιες ενέργειες και δυστυχώς έχουν επιτραπεί και σε άλλα πεδία τέτοιου είδους ενέργειες. Όπως στην καταδίκαση η κυρία Μενδώνη είπε ότι ήταν απαράδεκτη η όλη διαδικασία. Έτσι όπως εξελίχθηκε και για τους πολίτες. Κύριε Παπαδάκη, θα το κάνω λίγο, θα το προχωρήσω λίγο παραπέρα και θα πω το εξής. Θα συγκλίσω όλους σας. Οι εικόνες και η ανοχή σε προπυλακισμούς βουλευτών και πολιτών όταν ήταν το θέμα της Βόρειας Μακεδονίας, νομίζω ότι ως εικόνα αυτή, για δέστε την λίγο, πώς βλέπουν τα παιδιά, πώς αντιλαμβάνονται το μίσος, πώς αντιλαμβάνονται τη βία, σε αυτά τα πράγματα. Άρα, μην είμαστε υποκριτές. Αυτές οι εικόνες που λέτε είναι καταδικαστές του προπυλακισμού των βουλευτών για τη Μακεδονία, όπως καταδικαστές ήταν και τα γιαούρια και οι εικόνες προπυλακισμού τα προηγούμενα χρόνια. Όλα καταδικαστές. Παρακολουθήστε με κάτι. Εμένα με ξέρετε πολλά χρόνια. Σας ξέρω και θέμα της βίας. Είστε σοβαρός άνθρωπος. Άρα λοιπόν, εγώ είπα παρακολουθήστε τη σκέψη μου τι είπα. Οι εικόνες λοιπόν και η ανοχή σε αυτά είναι ακόμη χειρότερο από αυτό το οποίο, εν πάση περιπτώσει. Άρα λοιπόν, δεν μπορεί να αφήνουμε πεδίο τέτοιες δράσεις. Θέλω και την αντίδραση δική σας για τον Τζόκερ, για να πάμε παρακάτω. Λοιπόν, πρώτον, εξαιρετική διαφήμιση στο Τζόκερ, στην ταινία Τζόκερ. Καταπληκτική. Σημείο δεύτερο. Υπάρχει ένα γενικότερο πρόβλημα, η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να το αντιμετωπίσει, που σχετίζεται με το ότι παιδιά βλέπουν εικόνες που δεν πρέπει στην ηλικία τους. Για μένα εκείνο είναι το μείζον θέμα. Το αν οι συγκεκριμένες δύο υπάλληλοι έπραξαν εκτός των καθηκόντων τους ή όλα αυτά, έχει απαντήσει η κυρία Μενδώνη. Τελειώνει αυτό. Πάμε στην ουσία του θέματος. Τα παιδιά βλέπουν εικόνες που δεν πρέπει. Και φεύγω από την ταινία Τζόκερ που μπορεί κακώς. Πριν φύγετε, υπάρχει και το επιχείρημα. Ρώτησα την κυρία Μενδώνη, είχε επαναληφθεί στο παρελθόν τέτοια επέμβαση? Αυτές οι δύο κυρίες, οι οποίες είναι χρόνια
από τη Νέα Δημοκρατία είχαν προσληφθεί. Γιατί κάποιοι λένε, ρε εσείς, είναι του ΣΥΡΙΖΑ, αυτοί είχαν προσληφθεί και πάτε να χτυπήσετε τον Τσίπρα. Όχι, τη Νέα Δημοκρατία χτυπάμε λοιπόν. Αυτές είναι παλιές στο Υπουργείο. Ρωτάω την κυρία Μερδόνη. Κυρία Μερδόνη, επανάληψη. Όχι, εγώ θα έλεγα μην χαρακτηρίσουμε. Όχι, απλά τα απαντάμε, σε τηλεθεατή. Ο οποίο. Ναι, εντάξει. Ξέρετε, μέσα από το Τζόκερ τώρα προσπαθεί να βρει. Αυτή είναι εκ διαμέτρου αντίθετη με την αντίληψη την οποία έχουν σήμερα η Νέα Δημοκρατία. Ρώτησα λοιπόν αν είχε επαναληφθεί στο παρελθόν τέτοια επέμβαση. Και μου όχι. Και λένε κάποιοι, να το λοιπόν, μήπω αυτέ οι κυρίε λειτουργήσαν θέλοντα να περάσουν το μήνυμα ότι επιστρέφουμε στην κανονικότητα τώρα με τη Νέα Δημοκρατία. Καλά, αυτό δεν είναι κανονικότητα. Αυτό είναι νόμος και τάξη της δεκαετίας του 50. Έτσι, δεν είναι κανονικότητα. Συγγνώμη. Όχι, να το λάβετε υπόψη σας γιατί είναι το πρόβλημα για μένα. Το πρόβλημα δεν είναι οι δύο κυρίες. Δηλαδή, πόσες αποδείξεις θα έχουμε γι' αυτό. Πόσες θέλουμε γι' αυτό. Οι δύο κυρίες, απάντησε η κυρία Μενδώνη, κλείνει το θέμα εκεί πέρα. Το θέμα είναι γενικότερα πώς θα αντιμετωπίζουμε τις εικόνες που βλέπουν τα παιδιά. Συζητάγαμε προηγουμένως στο διάλειμμα και για τα βιντεοπαιχνίδια στα οποία γίνεται χαμός. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παλεύει με διάφορους κανονισμούς να πει πρέπει να δώσεις την έγκρισή σου, μάλιστα τώρα το έχουν αλλάξει τα τελευταία χρόνια και λέει πρέπει να δώσει κάποιος ενήλικας την έγκρισή του για να μπορέσει ένας μικρός να παίξει ένα παιχνίδι. Και υπάρχει, είναι γεγονός ότι τα παιδιά σε πολύ μικρές ηλικίες βομβαρδίζονται με εικόνες που δεν πρέπει. Εγώ φεύγω από την ταινία Τζόκερ, σας λέω τα θρίλερ. Τα παιδιά βλέπουν συχνά θρίλερ σε ηλικίες που δεν πρέπει. Αυτό είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να το αντιμετωπίσουμε συνολικά ως κοινωνία. Δεν είναι κάτι που σχετίζεται με το αν δύο κυρίες τηλεφώνησαν στην αστυνομία. Είναι πώς μπορείς να αφήσεις ένα παιδάκι που είναι καταφανώς 10-12 ετών να μπει σε μια ταινία μέσα στην οποία είναι για να μπει. Αυτά τα βίντεο δεν χρειάζεται να μπει στο ρίγο. Μπαίνει στο ίντερνετ και τα βλέπει όλα. Δεν χρειάζεται να μπει σε μια κινηματογραφία. Αυτά τα παιχνίδια που πάνε και αγοράζουν δεν ελέγχονται από κανέναν. Οι πολιτές δηλαδή τα δίνουν ελεύθερα. Χρησιμοποιήσατε την έκφραση βομβαρδίζονται και μιλάμε για παιχνίδια. Τι έχετε να απαντήσετε όλοι σας, τι έχουμε να απαντήσουμε όλοι μας, τι έχει να απαντήσει η πολιτισμένη Ευρώπη, τι έχει να απαντήσει ο Τραμπ, ο Ερντογάν σε αυτό το κοριτσάκι. Will you give me a piece? Will you give me my childhood? And this is my message. Please, stop this war. Και αυτό το κοριτσάκι, για να μπούμε στην κουβέντα μας, ζει όχι μια εικονική πραγματικότητα μέσα από ένα υπολογιστή και ένα βίντεο παιχνίδι. Σκάει μπόμπα δίπλα της. Και θα μπορούσε να τη είχε κόψει το ποδαράκι, το χεράκι, να έχει αφαιρεθεί. Κύριε Παπαδάκη, είδαμε μια και τόσες εικόνα. Το BBC μέρες. Έχει εδώ και μερικές ημέρες στην ιστοσελίδα του μια τραγική. Ένα μικρό φιλμάκι, 2 λεπτών, που δείχνει ένα αγοράκι 4-5 ετών, τυφλό, κουρδάκι. Έχει τραυματιστεί σε προηγούμενη φάση. Έφευγε με τη μητέρα του και τον πατέρα του με ένα λεωφορείο. Έσκασε η βόμβα δίπλα στο λεωφορείο και τα τζάμια του σκίσαν τα μάτια. Και δείχνει το παιδάκι πώς ήταν πριν και πώς είναι τώρα. Είναι φρικιαστικές φωτογραφίες και εικόνες. Δεν μπορείς να κοιμηθείς το βράδυ όταν το βλέπεις αυτό. Όχι, κύριε Συρίγο, να την κάνουμε την κουβέντα αυτή και εμείς είμαστε και εκπαιδευτικοί πέρα από το πολιτική. Έχουμε και με την εκπαιδευτική. Απλώς εκεί γράφει μέσα το BBC. Όμως, εκεί γράφει το BBC. Οι σκηνές αυτές δεν είναι για ανηλίκους. Ναι, το θέμα μας είναι αλλού, είναι αυτό που έδειξε εγώ. Έκανα μια προέκταση. Ορίστε την προέκταση που έδειξε ο κύριος Παπαδάκης. Είναι η βία η οποία υπάρχει συνολικά. Τη βλέπουν, τη ζουν τα νέοι άνθρωποι και εμείς καθόμαστε και λέμε τώρα για πράγματα τα οποία. Άρα λοιπόν έχει σημασία να σταματήσει αυτή η ιστορία και να μην έχουμε τέτοιου είδους ανοχή. Υπάρχει ένα ερώτημα όμως, το οποίο δεν έχει απαντηθεί μέχρι τώρα. Η κυρία Μεδόνη τοποθετήθηκε. Το θέμα είναι γιατί παρενέβη η αστυνομία. Αυτό είναι το θέμα. Γιατί παρενέβησαν λοιπόν και αστυνομία και δικαιοσύνη ως μειόφυλαν, όπως το είπε η κυρία Μενδώνη. Να βοηθήσω λίγο, διότι παραβιάστηκε ο νόμος και έγινε καταγγελία. Να ρωτήσω όμως, ναι, το ερώτημα. Ως μειόφυλαν από την παρέμβαση των δύο υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισμού. Την ιδιότητά τους. Ένα λεπτάκι τώρα. Άρα λοιπόν, εφόσον πιστεύουμε αυτά που λέει η κυρία Μενδώνη και έχει ένα σκεπτικό, το οποίο είναι πραγματικό έτσι. Λοιπόν, πρέπει κάποιος από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη να μας μιλήσει για την αυθαιρεσία. Εδώ πρόκειται για τεράστια αυθαιρεσία. Όταν παίρνουν δύο υπάλληλοι και επικαλούνται το Υπουργείο Πολιτισμού και κάνουν μια καταγγελία. Ούτως ή άλλως θα κατηγορούνται και για άρνηση. Άμα πάρω εγώ τηλέφωνο και πω το οτιδήποτε. Προφανώς επικαλούμενη την ιδιότητά τη δυνατότητα ο νόμος. Δηλαδή έτσι το περνάμε. Δηλαδή έτσι πρέπει να λειτουργεί η ελληνική αστυνομία. Αν πάρει κάποιο υπάλληλο Υπουργείου και πει κάτι
πρέπει να πηγαίνει να συλλαμβάνει 15χρονους, 17χρονους. Οποιοδήποτε βάση να ανάβει του τα φώτα, νόμου. Να ανάβει τα φώτα, να σταματάει η προβολή, να πηγαίνουν τα παιδιά 4 ώρες στο αστυνομικό τμήμα. Γράφει, αυτή είναι η κανονικότητα. Η κυρία Δούρου γράφει στο tweet της ότι από τη στιγμή που οι αστυνομικοί έχουν καταγγελία πρέπει να εφαρμόσουν τον νόμο. Η κυρία Δούρου το γράφει. Μα ποιος είναι ο νόμος? Ποιος είναι ο νόμος? Μα εδώ η κυρία Μενδώνη λέει δεν υπάρχει κάποιος νόμος τέτοιος. Δεν έχουν κάποια αρμοδιότητα να καλέσουν την αστυνομία για αυτό. Οι κυρίες δεν έχουν. Ένας πολίτης έχει δυνατότητα να τις καλέσει. Πάμε παρακάτω. Θα δούμε, θα υπάρξουν απαντήσεις και από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη προφανώς. Πάντως δεν θέλω να δω, κύριε Παπαδάκη, εικόνα, επειδή είμαι εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας, να δω εικόνα να παίρνει τηλέφωνο κάποιος και να μπαίνει, γιατί ένας μαθητής μου, πάση περιπτώσει, όπως είναι όλα τα παιδιά, έκανε κάτι και να παίρνει γωνίας. Γιατί αυτό, αν το δω. Και καταλαβαίνετε γιατί όπως είναι η εξέλιξη των πραγμάτων και τις τάσεις, παραπέμπει σε άλλες εποχές. Το λέω ευθέως. Ας ελπίσουμε λοιπόν να δοθούν οι εξελίξεις. Γιατί αυτό αφήνουμε να εννοηθεί, να παίρνει ένας γονέας τηλέφωνο ή ένας πολίτης, βλέποντας κάτι μέσα σε ένα σχολείο ή σε έναν χώρο. Ναι. Εντάξει, αυτό δεν νομίζω ότι μας τιμά. Μάλιστα, το αφήνουμε αυτό. Ο κ. Σοχοδής δεν νομίζω ότι έχει τέτοια κουλτούρα ακραία. Θα υπάρξουν ανακοινώσεις και από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και το δεν θυμίζεται και για το καλύτερο σε σχέση με την αντίληψη του. Λοιπόν, να έρθουμε τώρα. Το μεγάλο προσφυγικό μεταναστευτικό ζήτημα. Μιλήσαμε προηγουμένως και με τον Δήμαρχο Σάμο. Ήδη έχουν συλλαλητήριο εκεί.